Όλα ξεκίνησαν την 11η Ιουνίου του 2011, περίπου στις 3 η ώρα το μεσημέρι, όταν είχαν καταλαγιάσει τα επεισόδια και ξέροντας ότι πρέπει να βρίσκομαι σε ένα σημείο που μπορώ να διαφύγω όταν θα ξαναρχίσω, έχοντας την εμπειρία που είχα αποκτήσει ως πολεμικός ανταποκριτής, είχα μπει μέσα σε μία στοάεπι της Οδού Φιλελλήνων στην Αθήνα. Υπήρχε και μία δεύτερη έξοδο επί της Οδού Ξενοφόντος. Όπως τράβαγα φωτογραφίες, ξαφνικά άρχισε να κατεβαίνει μία δημιουργία το ΜΑΤ, όπως λέμε, σκορδόνι κάθετα στην Πυλελίνων. Ο δημιουργός της δημιουργίας, δηλαδή ο αρχηγός μου, με ρώτησε τι κάνεις εκεί ρε, ξέροντας τους κανόνες εμπλοκής και το τι πρέπει να κάνω. Του έδειξα την ειδική ταυτότητα που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι που ασχολούμαστε με τέτοια θέματα και τα λοιπά. Με βρίζει με τρόπο που δεν μπορώ να πω και δίνει διαταγή σε έναν στην άκρη της δημιουργίας. Επίσης με πολύ άσχημες λέξεις εναντίον μου. Το αποτέλεσμα ήταν μέσα σε δευτερόλεπτα να εκτοξευθεί μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης, η οποία έσκασε μπροστά μου μέσα στη στοά. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι ήταν η έκρηξη και το πόσο πετάχτηκα πίσω. Μετά από ώρα ήρθε κόσμος με νερό και τα λοιπά, απλοί πολίτες, και με ξύπνησαν, να το πω έτσι, και σηκώθηκα όρθιος, προσπαθούσα να καταλάβω τι έχει συμβεί, αλλά υπήρχε ένα συνεχές βουητό αίμα που έτρεχε από τα αυτιά μου και τα λοιπά. Μη βλέποντας καλά λόγω της έκρηξης, γιατί μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης έχει ένταση 4 εκατομμύρια κεριά και βγάζει σε ανοιχτό χώρο 170 ντεσιμπέλ, όσα ντεσιμπέλ δηλαδή βγάζει το διαστημικό λεωφορείο όταν απογειώνεται. Ζαλισμένος προσπάθησα να πάω στο ιατρείο που υπήρχε στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος για να ζητήσω βοήθεια. Καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δυστυχώς οι αστυνομικοί των ΜΑΤ είχαν μπει σε παράταξη και παρά το ότι τους παρακαλούσα να περάσω, φώναζα γιατί δεν άκουγα, γελάγανε και με σπρώχνανε με τις ασπίδες πίσω, καταλαβαίνοντας ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι. Σκέφτηκα να πάω στο πλησιέστερο νοσοκομείο, το οποίο ήταν ο Ευαγγελισμός. Φτάνοντας στον Ευαγγελισμό μου λένε ότι δεν εφημερεύουν, δεν μπορούν να με βοηθήσουν, και πηγαίνω στον Ερυθρό που εφημερεύε. Αμέσως μου κάνουν εξετάσεις. Εγώ νομίζοντας ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, λέω δώστε μου μια αγωγή να φύγω. Λένε ποια αγωγή, θα μπεις μέσα. Είχα πολλές
το 100% της ακοής μου στο αριστερό αυτή και το 70% στο δεξί. Προσπάθησαν να σώσουν την ακοή όσο είχε μείνει στο δεξί, αλλά δυστυχώς η θεραπεία δεν πέτυχε γιατί ήταν πολύ μεγάλη η ζημιά και νέκρωναν λίγο-λίγο τα κύτταρα στον κοχλία και μετά από 4 μέρες, 5, οι γιατροί μου γνωστοποίησαν ότι έχασα πλέον πλήρως την ακοή μου και δεν υπάρχει περίπτωση να την αποκτήσω ξανά. Από εκεί και μετά ξεκίνησε ο Γολγοθάς που ονομάζεται απονομή δικαιοσύνης. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης, το οποίο δεν έχει μια ανεξάρτητη επιτροπή να ερευνά τέτοια θέματα αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας. Βάζουν την ίδια την αστυνομία να κάνει τις περίφημες ΕΔΕ, ενόρκες διοικητικές εξετάσεις, για να κρίνουν αν οι αστυνομικοί έχουν κάνει αυτό το παράπτωμα ή όχι, αγνώντας μαρτυρίες, αγνώντας φωτογραφίες, τα πάντα. Σκεφτείτε ότι εμένα με κάλεσαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας να καταθέσω μετά από 6 μήνες. Βέβαια από την άλλη η εισαγγελέας τότε, η κυρία Ράικου, άσκησε αμέσως διώξεις, οι οποίες όμως δεν μπορούν να εφαρμοστούν αν δεν πάρουν στα χέρια τους την ΕΔΕ από την αστυνομία, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει και όπου οι αστυνομικοί αρνούνται να δώσουν τους συναδέλφους τους γιατί, λέει, δεν αναγνωρίζονται. Και εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να μας δώσει το έναυσμα στο να απαιτήσουμε κάποια πράγματα ως πολίτες που είναι υποχρεώσεις πολιτείας. Δεν μπορεί αστυνομικοί να μην έχουν αριθμούς, να μην έχουν διακριτικά. Έτσι μπορούν να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι μεγάλη πληγή για τη δημοκρατία. Δεν έχει οριστεί ακόμα δίκη και φοβάμαι ότι με το ρυθμό που πάνε και έτσι όπως συντονίζεται, δεν θα δεχτούν να γίνει ποινική δίωξη λόγω του ότι δεν αναγνωρίζονται τα πρόσωπα. Τώρα, αν αυτό ισχύει ή όχι, όταν έχεις μαρτυρίες, όταν έχεις φωτογραφίες, όταν ζητάς να σου πούνε εκείνη την ώρα ποιοι ήταν που κτλ. Κτλ. Και δεν μπορούν να αναγνωριστούν, είναι λίγο φαϊνότερο το τι ακριβώς συμβαίνει και γίνεται. Υπάρχει μία αρχή η οποία είναι παγκόσμια, αναλύωτη και ισχύει από τότε που ο άνθρωπος κατέγραψε την πρώτη ιστορία του πολιτισμού. Είναι ότι μέτρων ο άνθρωπος, πάνω απ' όλα βρίσκεται ο άνθρωπος, βρίσκονται τα δικαιώματά του, η ελευθερία του και το να μπορεί να εκφράσει ελεύθερα ό,τι θέλει. Οι αρχαίοι Έλληνες, τους οποίους θυμόμαστε συνέχεια και για τους οποίους μιλάμε, ίδρυσαν τη δημοκρατία. Τι δηλαδή? Το
το ότι να μπορεί ο καθένας, ο πολίτης, να μιλήσει ελεύθερα στο Δήμο. Η κρατών το Δήμο δηλαδή. Ζούμε σε μια εποχή όπου πάει να κυριαρχήσει ο νόμος στις ζούγκλες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν μπει στην άκρη για χάρη οποιασδήποτε αιτίας. Είτε αυτή είναι η ασφάλεια, υποτίθεται, είτε αυτή είναι η ελευθερία, υποτίθεται, είτε πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχουν πολλές αιτίες που μας χωρίζουν εμάς τους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μας ενώνουν και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου, η διεθνής αμνηστία, οι αγώνες για την ελευθερία, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δεν θα μας ρωτήσει ποτέ κανένας τι δεν κάναμε, αλλά τι κάναμε. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ είχε πει το εξής: οι φωνές των εχθρών μου κάποια στιγμή θα σταματήσουν. Η σιωπή των φίλων μου θα υπάρχει για πάντα. Για να φτιάξουμε λοιπόν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, για τις γενιές που έρχονται, πρέπει να παλέψουμε. Να μην επιτρέψουμε ούτε λιγότερη δημοκρατία, ούτε λιγότερη ελευθερία, ούτε λιγότερος άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ.